σήμερα να δοθεί σε λειτουργία το Ελληνικό Κολυμπητήριο, ούτως ώστε να μπορούν τα σωματεία, τα παιδιά μας, οι αθλητές μας, όλοι να το χρησιμοποιούν, να προπονούνται, να αθλούνται, όπως συνέβαινε και σε προηγούμενες εποχές, πριν από 7 μήνες, όπου το Κολυμπητήριο επαναλειτουργούσε. Όποια προβλήματα, τα οποία συναντάμε καθημερινά και υπάρχουν, προσπαθούμε να τα επιλύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν συντομότερα. Τέτοια προβλήματα έχουμε και σήμερα, για παράδειγμα, που μιλάμε. Είμαστε όμως σε θέση, με τη βοήθεια πάντα του τεχνικού προσωπικού του Κολυμπητηρίου, αλλά και διαφόρων άλλων εξωτερικών συνεργατών, να μπορούμε να τα επιλύουμε ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, για να επαναλειτουργήσουμε από σήμερα. Ένα θέμα μεγάλο που έχει προκύψει είναι ο Σαββατιάτικος Αγώνας που έχει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου στα πλαίσια του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ατμοσφαίρης ανδρών. Θεωρώ ότι όταν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο να μας δημιουργήσει θέμα στην λειτουργία του Κολυμπητηρίου, ο αγώνας θα γίνει κανονικά εδώ στην έδρα του ΝΟΧ. Σήμερα επανατοποθετείται και ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο οποίος λόγω των εργασιών αντικατάστασης των καλυμάτων είχε καθαιρεθεί. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί, να επανατοποθετηθεί για να μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας. Αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα. Και θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα στην πορεία για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει κανονικά το Ελληνικό Κολυμπητήριο. Το θέμα του εξαιρεσμού εννοείται για τη λειτουργία των κλιματιστικών. Έχουμε βρει μία λύση, θα έλεγα προσωρινή, μέχρι να τοποθετηθούν τα εξωτερικά καλύματα των κλιματιστικών μονάδων. Παροχή ατμών από τη ΔΕΗ, εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι να στείλουμε τον έναν από τους δύο εναλλάκτες. Έχουμε δύο εναλλάκτες οι οποίοι παίρνουν τον ατμό από τη ΔΕΗ και τον οποίο μετατρέπουν σε θερμότητα για να μπορέσουμε να ζεσταίνουμε το νερό των δεξαμενών. Τον στέλνουμε στην Αθήνα ούτως ώστε να γίνει και ο μηχανισμός και ο μηχανικός καθαρισμός του, να είμαστε δηλαδή εμείς απόλυτα βέβαιοι ότι λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν και σε αυτόν τον τομέα εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ποσότητα ατμού από την παροχή την οποία μας δίνει η ΔΕΗ και να τα χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να θερμαίνεται το νερό και στις δύο δεξαμενές του Ελληνικού Κολυμπητηρίου.